όχι ερωτήσει. Αυτό το έργο έγινε για 4 σπιτάκια που είναι κάτω από το παρατηρητήριο, που εγώ προσωπικά δεν ήξερα ότι υπάρχουν σπιτάκια εκεί. Και ξέρω ότι δύο σπιτάκια που είναι από τη Σαμινή μέχρι την εκκλησία, το ένα σπιτάκι είναι του Πεθερού, του Γιάννη, του δικού σα. Μπορεί να είναι και κληρονόμο. Μπορεί πολλά σπιτάκια. Δεν μου λέει. Για να σε βοηθήσω. Για να ξυγόμαστε εσύ. Λίγη σοβαρά. Γιατί σοβαρά τα λέω. Γιατί να δύο άτομα δηλαδή κάναμε αυτό το έργο. Μανώλη, να σε βοηθήσω. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Να μάθουμε πολλά σπιτάκια και να μην ξέρουμε τι είναι μονάδε. Άλλωστε, γι' αυτό και εδώ χρόνια που λέμε να πάει το νερό. Δεν θα επιβάλλω εγώ γι' αυτό. Δεν ξέρω. Ο κύριος Πολυκάς να πάρει πίσω αυτό που είπε. Τι είναι. Ποιο είναι το αλήθεια. Η αλήθεια είναι που είναι. Συγγνώμη, το σπιτάκι που είναι με το πλησάκι. Λοιπόν, ελάχιστα τώρα δεν θα σου πω. Εγώ θα ήθελα να δώσω μία άλλη διάσταση στο θέμα. Θέμα ανάπτυξης. Εάν ενδιαφερόμαστε για την ανάπτυξη της ορεινής Λάξου, έτσι, πρέπει, εγώ βάζω στην άκρη ότι είναι η Εκκλησία εκεί και λέω ότι είναι ένας επιχειρηματίας εκεί, ο οποίος έχει δαπανίσει 2.900.000 ευρώ εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω και τον κύριο που είναι και οικονομολόγος. Ο Δήμος εκεί από μόνος του δεν έπρεπε να πάει να βοηθήσει να προσφέρει όλες τις υποδομές εκεί πέρα στο συγκεκριμένο σημείο. Ο νόμος λέει όχι. Λοιπόν, εάν λέει ο νόμος όχι, που εφαρμόζει κάθε μέρα. Δεν ξέρω. Σε δουλειά σου. Ο νόμος που λέτε εσείς ποιος. Ο νόμος, υπάρχει νόμος που λέει να μην βοηθάς κάθε σημείο που πάει. Επιχειρηματία είπε, Μανολάκη, αφού σε πάρει. Τον επιχειρηματία. Από μόνη της, τον επιχειρηματία. Για μένα, προσωπικά για μένα, ο Δήμος είχε υποχρέωση από μόνος του να πάει. Πέρα από τα αιτήματα των πολιτών κλπ. Δεύτερο, σαν πολίτης, αισθάνομαι ότι με θίγουν οι χαρακτηρισμοί του κύριου Μαϊτού και τους επιστρέφω. Και τους επιστρέφω γιατί είναι πέρα από τις αρμοδιότητες του και από τις υποχρεώσεις του εδώ ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έχει καμία δουλειά να κρίνει και να λέει κλικαδόρος και θεοντέκτες. Κλακαδόρος, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, συγγνώμη. Και θεοντέκτες να μας λέει εμάς. Του τα επιστρέφω, εκείνος είναι θεοντέκτης που δίνεται με το κοστούμι του και πηγαίνει την ημέρα της Μίας Παρασκευής για να μαζέψει ψήφους. Γιατί πώς γίνεται να πας κάπου που πιστεύεις και δεν θέλεις εκεί πέρα να προσφέρεις. Εντάξει, χρειάζεται χαρακτηριστικό, σας παρακαλώ. Ευχαριστούμε κύριε Μανώλη. Έτσι. Ο κύριος Κουφόπουλος. Κύριε Κουφόπουλο από το Δήμο. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, ειλικρινά εκφράζω τα συγχαρητήριά μου γιατί με πρωτοβουλία δική σας θα πραγματοποιηθεί ένα έργο που πολλά χρόνια από το 1998 που υπηρετώ ως σκαπαλέα στα Αργογίνη, είχαμε προσπαθήσει να υπάρξει αυτοτέλεια του νερού στα Αργογίνη. Δυστυχώς, παρά τις πολλές γεωτρήσεις που κάναμε πριν ξεκινήσει η θεμελίωση, απέβησαν άκαρπες, δαπανήθησαν 7.873.000 δραχμές τότε και δυστυχώς δεν βρήκαμε νερό. Ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα η Αργογίνη. Όχι όμως μόνο για τα Ρουκή, ήταν και για το πολεμικό ναυτικό που έχει στείλει συγκεκριμένα έγγραφο και το πολεμικό ναυτικό υποστηρίζοντας την υδροδότηση του κλιματιού που υπηρετούν αποκλειστικά και μόνο αξιοτόπουλα, δικά μας παιδιά είναι. Και για το οποίο υπήρχε αναγκαιότητα να υπάρχει νερό γιατί τρεις φορές εκδηλώθηκε πυρκαγιά και την τελευταία στιγμή μεσοποιήθη ο κίνδυνος να καταστραφεί και το κλιμάκιο και τα Αργοκίνη. Το παναξιακό αεροπροσκύνημα είναι το μοναδικό στην Άξο, έχει καταξιωθεί και έχει κατακυρωθεί στη συνείδηση και στην ψυχή όλων των αξιωτών. Οι προσπάθειες και τα έγγραφα είναι πολλά περισσότερα. Έχω εγώ πολλά περισσότερα από αυτά που ανακοινώσα. Επιπλέον σε κάθε περιοδικό
της περίοδου εορτής του Αργοκυλιού, μετά το γεύμα, όπως και φέτο, και σας συγχαίρω γιατί υποσχεθήκατε ότι φέτο θα το ολοκληρώσετε και θα φτάσει στο νερό. Εκεί νομίζω ήταν και ο αγαπητός ο κύριος Μαϊτός, εκεί είχε φύγει. Δεν ήσουν δεξιά μου, δεν καθόσουν. Δεν συμμετέχω στα γεύματα τη φύγη. Νομίζω ότι στην Εκκλησία ήσουν αυτά. Και χαίρομαι. Χαίρομαι επίσης και σας ευγνωμονώ για την πρότασή σας ότι αν δεν εγκριθεί θα τα καταβάλλετε εσείς. Και από τέτοια παράδειγμα και θα ήθελα να το μιμηθούν και οι υπόλοιποι, να τα ακούσουν και από τους υπόλοιπους συμβούλους. Γεγονός όμως είναι ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών την πρώτη μέρα δημιουργήθηκε πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε εκ του μειόντος ή έτσι ξαφνικά, κάποιος το κίνησε. Και δεν ήταν άλλος, νομίζω πως ίσα... Φυσικά που θα το κρύψατε, δεν καταλαβαίνω. Δημιούργησε σε ένα σοβαρό πρόβλημα για όλους. Το προσκύνημα δεν είναι μόνο θρησκευτικό, αποτελεί και αναπτυξιακό και πολιτιστικό και τουριστικό πρόγραμμα το προσκύνημα. Διαφωνείτε γιατί δεν έπρεπε να δημιουργηθεί αυτό. Και δεν μπορείτε τώρα να χύνετε κροκοδίλια δάκρυα και να λέτε ότι για προπαγανδιστικούς λόγους το έκανε ο Δήμαρχος. Γιατί αν πάρουμε τα σπίτια που επικαλείστε ότι θα ιδιωτικοποιηθούν, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, οι αγαπητοί σύμβουλοι δικοί σας το γνωρίζουν και οι υποψήφοι. Αν όχι να τα καφέρει το πεθερό μου εδώ. Άρα ο πρώτος δεν είναι λοιπόν του Δημάρχου ότι εκπληρώνει και ξεχρεώνει γραμμάτια προεκλογικά. Και οι άλλοι, και οι Μαντζουράνιδες υποψήφοι ήταν με την παράταξη σας. Δεν το κατηγορώ, δικαιώματος δεν είναι πολύ καλά κάνα. Όπως και εσείς. Αντίμονα. Εγώ δεν είμαι υποψήφοι. Είσαι εγώ φίλος. Ναι, γέρασα. Ελάτε, ολοκληρώ. Ναι, δεν το δέχομαι λοιπόν ότι η πρόθεσή σας ήταν αγαθή. Γιατί αν ανατρέξω παλιά, θα θυμίσω την ιστορική συνεδρίαση της ΟΝΑΣ, τον Απρίλιο του 1995, όταν ξεκινήσαμε για το προσκύνημα, ακόμα και εκεί εκδηλώσατε τις προθέσεις σας. Η συνεδρίαση της ΟΝΑΣ αφορούσε τη σύγκληση την σημαντική ημέρα 29 Μαΐου του 1995, προκειμένου να ληφθεί η ιστορική απόφαση για την ανέγερση του Αργοκυλιού, στην οποία απόφαση της ΟΝΑΣ, παρότι σήφωσε από τους 21, εψήφισαν οι 17 υπέρ, 3 παρόν, μεταξύ των οποίων και εσείς. Κύριε Βόπουλε, για εσάς η Αργοκυλιώτησα είναι ο καινούριος ναός. Δεν άκουσα. Παρακαλώ, για εσάς η Αργοκυλιώτησα. Ποιος μιλάει. Για εσάς, εγώ, κύριε Βόπουλε. Λέγομαι και Βόπουλος. Ναι, κατανοητό. Για εσάς η Αργοκυλιώτησα είναι ο νέος ναός. Τι λέτε. Ο παλιός. Ο παλιός έφτισε τον νέο. Ναι, ο παλιός της υπάρχει και συντηρείται και αναπαλαιώθηκε. Ναι. Εσείς λοιπόν τοποθετείτε την αυτή του καθενός σε σχέση με την ύπαρξη του νέου ναού. Και του παλαιού. Έτσι. Ο παλαιό ναός έφτισε τον νέο. Εδώ πέρα, αγαπητέ κύριε Μαϊκή. Ότι ενάντια στην αγωγηλιώτησα, ότι πράγματι γιατί είχα αντιδράσει τότε στην ίδρυση νέου ναού. Δεν αφιβάλλω και δεν γράφετε. Αυτό δεν είπατε προηγούμενα. Με τη διαφωνία σας δεν αναγράφετε. Γιατί ένα αυτό. Έτσι και δεύτερον, δεν τοποθετήσετε καθόλου κύριε Βόμπλα στην ουσία της υπόθεσης και της καταγγελίας. Η ουσία είναι ότι δημιουργήσατε ένα πρόβλημα και δώσατε μια ανακοίνωση που μας έκανε όλοι να αντιδράσουμε. Ο σύμβολος ο κύριος Συνέρης. Εντάξει. Ευχαριστώ. Κύριε Μαϊτέ, με όλο το σεβασμό που έχω στον πρόσωπό σας, με την κίνηση την οποία κάνατε μαζί με το Συμβούλιο, νιώθω μια πολύ μεγάλη θλίψη. Η θλίψη και ιδιαίτερα και για εσάς και για αυτούς που σας επιέσανε να χειριστείτε το θέμα με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα ότι εάν το νερό δεν πήγαινε με την παρανομία την οποία εσείς θεωρείτε, δεν πήγαινε ποτέ. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει ποτέ. Αυτό το πράγμα πρέπει να το λάβουμε όλοι καλά στο μυαλό μας. Από εκεί και πέρα υπονοούν τα άτομα ότι θα μείνει το χωριό από νερό. Το είπε και ο κύριος Κουζούρη.
το χωριό δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μείνει από νερό όταν υπάρχει νοικοκυριό. Και αυτός, για να πούμε αυτοί που σας πιέσανε να κάνετε την κίνηση, ξέρει τι παρανομίες γίνονται με την ιστορία του νερού. Οπότε, αυτό το πράγμα ήταν ένα όνειρο για να πάει το νερό στο μοναστήρι. Τώρα, εάν ξυπηρετηθήκανε και 5 σπίτια, δεν κολλήσαμε εκεί. Νερό υπάρχει. Το πρόβλημα της κορώνης για την ίδρυυση είναι 30 μέρες, αλλά εγώ θα το βάλω 2 μήνες. Μετά το νερό, πάει χαμένο. Πάει σε ρέματα. Γιατί να μην ξυπηρετηθεί ο κόσμος, να πάρει και τα σπίτια. Και αν υπάρχει και θέλει κάποιος άλλος να πάρει νερό. Γιατί να μην πάρει νερό. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Θέσατε προβλήματα και κάνατε ένα θέμα πολύ μεγάλο, ενώ δεν έπρεπε να πάρει τέτοιες διαστάσεις. Δεν έπρεπε με κανένα τρόπο να πάρει. Εάν σταματούσε το νερό, δεν ξαναπήγαινε ποτέ. Έχω να πω πάρα πολλά σε περίπτωση νερού, γιατί τα πράγματα τα ξέρω με την τελευταία λεπτομέρεια. Κύριε Σιδερίς, πόσο είναι η σάλα της χώρας, ξέρετε. 18.000. Ο Δήμαρχος είπε ότι 26.000 με αυθεπιστασία γινόταν το έργο. Γιατί δεν θα γινόταν ποτέ το έργο. Δεν θα γινόταν ποτέ, γιατί θα παίρνατε την ίδια κόντρα, κύριε Μάγκε. Ποιο, νόμιμο έργο. Την ίδια κόντρα θα παίρνατε την ίδια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε.